Να δώσουμε την καλησπέρα μας. Και βέβαια μιλάμε για την ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Δημήτρη Τζακίρη, που θα μας μιλήσει για αυτή την πορεία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστημένος? Είναι η πορεία όπως την περιμένατε? Αν εξαιρέσουμε στην αρχή του πρωταθλήματος που είχαμε κάποια τυχαία αποτελέσματα, νομίζω ότι η ομάδα έχει δέσει και πηγαίνει πολύ καλά. Είναι δηλαδή μια φυσιολογική πορεία να ξεκινάτε λίγο πιο ήπια και μετά να βρίσκετε χημεία και να έχετε τώρα ένα σερί αποτελεσμάτων πολύ καλών. Φυσιολογική, γιατί η ομάδα ήταν καινούργια. Ναι, έτσι. Ναι. Τον Αύγουστο ήρθαν πάρα πολλά νέα παιδιά. Ότι θα φτάσει σε κάτι καλό δεν το ξέρεις. Εφόσον δεθήκαμε μεταξύ μας, νομίζω το αποτέλεσμα βγήκε στο γήπεδο. Από πέρυσι γνωρίζαμε ότι είναι ο Διομήδης, είναι η ΑΕΚ, είναι βεβαίως και ο ΠΑΟΚ. Έχει αλλάξει κάτι δραματικά στις ισορροπίες των τριών ομάδων? Και με την ΑΕΚ προς τα κάτω και με το Διομήδη προς τα πάνω, πώς το βλέπεις? Δεν νομίζω να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Εκτός ότι η ΑΕΚ δεν δίνει 850.000 για budget φέτος, που είχε μια υπερομάδα πέρσι. Ναι. Νομίζω οι άλλες ομάδες βρίσκονται σε φυσιολογικό επίπεδο. Είναι στα ίδια και τα αναμενόμενα. Ναι, τα αναμενόμενα. Απλά πέρσι μιλούσαμε για μια ΑΕΚ η οποία είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά. Τα οποία τα πλήρωσε κιόλας. Δεν έκανε στο τέλος τίποτα, δεν τα πλήρωσε. Ναι, γι' αυτό δεν έκανε και τίποτα στο τέλος. Και νομίζω τώρα όλες οι ομάδες είναι εισάξιες και όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι και αυτό αποδεικνύει το πρωτάθλημα. Έχει γραφτεί ιστορία με τους τελικούς κυπέλου του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Έχουμε να θυμόμαστε πράγματα από την Πάτρα και εσένα έχουμε να θυμόμαστε από την Κέρκυρα και τα λοιπά. Κάτι ανάλογο θα γίνει και φέτος, ειδικά από τη στιγμή που το μάτς ορίστηκε να γίνει στο πιο μεγάλο γήπεδο? Νομίζω ότι φέτος είναι ευκαιρία να διαφημιστεί το άθλημα. Ναι. Σαν ομάδα νομίζω θέλαμε περισσότερο στον τελικό το Διομήδη Άργους, να δώσουμε κάποιες απαντήσεις και σε αυτούς μας και στον κόσμο μας. Εφόσον ήρθε η ΑΕΚ, νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να διαφημιστεί το άθλημά μας και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα όμορφο τελικό. Εξήγησε το λίγο αυτό. Τι σημαίνει, θέλατε πιο πολύ τον Διομήδη επειδή είναι καλύτερη ομάδα, γι' αυτό? Βασικά πιστεύω ότι εγώ ήθελα πιο πολύ τον Διομήδη. Ναι. Έχουμε χάσει και στα δύο παιχνίδια, και στην έδρα μας και στη δικιά τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας χάσαμε δίκαια, στο δεύτερο νομίζω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και επειδή νομίζω αυτή η ομάδα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν, κατά την άποψή μου θα θέλαμε το Διομήδη στον τελικό. Όχι ότι φοβάστε την ΑΕΚ ή το όνομα? Δεν φοβόμαστε κανέναν. Ναι. Όλα τα παιχνίδια μπαίνουμε και τα χτυπάμε στα ίσια. Απλά λόγω γοήτρου νομίζω ότι θέλαμε το Διομήδη. Αν και μπορούμε παρόλα αυτά να παίξουμε με την ΑΕΚ, να πάρουμε το κύπελο και να μπορέσουμε να το δείξουμε αυτό στα play-off. Καταλαβαίνεις βέβαια, όταν μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, τα ονόματα μόνο, τι μπορεί να γίνει στο γήπεδο και πόσος κόσμος μπορεί να δει αυτό το παιχνίδι? Με καλή διαχείριση νομίζω μπορούν να γίνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ναι. Να έρθει και ο κόσμος της ΑΕΚ, να είναι και ο κόσμος ο δικός μας, να πανηγυρίσουν, να φωνάξουν για τις ομάδες τους. Από εκεί και πέρα, εφόσον θα το δείξει και η Νέρη το άθλημα να προβληθεί, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπάρχουν πουθενά. Και αυτός που θα κάτσει να το δει, αυτός που θα έρθει στο γήπεδο, να το ευχαριστηθεί. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος, νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος της ΑΕΚ. Είναι λίγο μακριά βέβαια ακόμα, εντάξει, υπάρχουν ακόμα αρκετές ημέρες. Λίγο μακριά, ναι. Ναι. Στον προγραμματισμό σας, σκέφτεσαι ότι πρέπει να φορμαριστείτε εκεί, τέλη Μαρτίου και μετά στα play-off? Πρέπει, με την αλλαγή του προγράμματος μας πήγαν ένα μήνα πίσω. Νομίζω η ομάδα ήταν 1000% έτοιμη για να παίξει στον τελικό όπως ήταν, ναι, προγραμματισμένος. Ναι. Από εκεί και πέρα μας βγάλαν λίγο από τα νερά μας. Παίζουμε τα παιχνίδια τώρα του πρωταθλήματος. Ελπίζω να τα πάμε καλά. Δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι ασχέτως αν έχουμε πάρει τη δεύτερη θέση. Και νομίζω ότι για το κύπελο και τα play-off πάλι θα είμαστε έτοιμοι, γιατί όντως κάνουμε μια μίνι προετοιμασία. Mm-hmm.
Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ηλία, έχεις κάτι για τον Δημήτρη? Ναι, πάνω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, έτσι. Τώρα η ομάδα έπαιξε την Κυριακή με την Αναγέννηση Βίρονα. Ναι. Ο Δημήτρης είχε ένα πρόβλημα στο δικέφαλο. Ο Αλέξης Αλβανός είχε ένα πρόβλημα στη γάμπα, ένα αιμάτωμα. Και όμως και τα δύο παιδιά έπαιξαν σε ένα παιχνίδι τελείως αδιάφορο για τον ΠΑΟΚ, βαθμολογικά. Κατεβήκανε, έπαιξαν σε όλο το μάτς και η ομάδα κέρδισε. Και αυτό είναι νομίζω και ένα δείγμα του πόσο σοβαρά βλέπει ο ΠΑΟΚ φέτος την προσπάθεια αυτή που κάνει. Εγώ έχω μάθει στον αθλητισμό αδιάφορα παιχνίδια δεν υπάρχουν, Ηλία. Γιατί άμα μάθεις την ήττα, μετά σου έρχονται και στα ενδιαφέροντα. Α, να μπράβο. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Γι' αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να βγάλει φέτος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη επίσης για την ΑΕΚ. Γιατί όπως είπε όντως, το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό ήταν ο Διομήδης. Η οποία ΑΕΚ είναι απροπόνητη. Δεν έχουν γήπεδο για να κάνουν προπονήσεις κτλ. Έχει απουσίες με τραυματισμούς. Και όμως κατάφερε, κέρδισε το Διομήδη και κέρδισε και τον Δικαία εχθές, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση. Πώς βλέπει την ΑΕΚ σαν αντίπαλο στο τελικό, τι περιμένει να δει? Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι δυνατή. Τώρα αυτό που βγαίνει στα δημοσιεύματα και ότι δεν έχουν γήπεδο ή ότι δεν έπαιξε ο 18ος παίχτης, έλειπε στην Κύπρο ή ο Τάδε, νομίζω με αυτό είναι αδιάφορο. Εγώ σαν πάω ποτέ δεν πήγα να κλαφτώ και να πω ότι δεν έκανε ένα μήνα προπόνηση ή ήμουνα δύο μήνες απλήρωτος ή ότι δεν θα κατέβω στο γήπεδο ή ότι δεν βρήκα γήπεδο ή ότι δεν παίζουν 10 παίχτες γιατί είναι τραυματίες. Νομίζω εμένα με έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Ή μπορούν ή δεν μπορούν. Αν μπορούν να είναι στο γήπεδο, θα είναι στο γήπεδο. Εφόσον παίζουν και νικάνε τα παιχνίδια, νομίζω ότι η κλάψη αυτή με έχει εκνευρίσει λίγο. Λες ότι μπορεί να είναι και παραπληνητικό να το κάνουν επίτηδες, Δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες. Βασικά αφήσανε έξω το παιχνίδι του τελικού που ήταν πριν ένα μήνα, μας αποδιοργάνωσαν όλους. Δεν ξέραμε πότε θα παίξουν τελικό. Παίξαν μετά από 10 αναβολές. Πρέπει να κάνει και κάτι ομοσπονδία όμως. Δεν έχει γήπεδο, μηδενίζεσαι. Έχει γήπεδο, παίζεις. Απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν πρέπει τώρα να καθόμαστε να ασχολούμαστε αν έχει γήπεδο ή αν έχει παίχτες ή αν έχει εκείνο. Πέρσι που παίρναν τα λεφτάκια τους και είχαν γήπεδο και είχαν τον κόσμο τους και ήταν και καλά η σούπερ ομάδα, ήταν όλα καλά. Δεν κοιτούσαμε κάποιον άλλον. Φέτος δηλαδή που δεν έχει γήπεδο, πάνε και τα σπάνε όλα. Φταίει τώρα η ΑΕΚ και φταίει η ομοσπονδία που δεν έχουν γήπεδο. Και την πληρώνουν οι άλλες ομάδες. Φυσικά. Δεν γίνεται τώρα να παίζει μια Παρασκευή, μια Τετάρτη, μια εκείνο γιατί η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο. Σωστά. Μην τρελαθούμε. Σωστά. Μάλλον δεν θέλουν να έχουν γήπεδο. Σωστά. Δεν γίνεται τώρα ολόκληρη η τέτοια Αθήνα να μην βρίσκουν γήπεδο και όταν τους βρίσκει όμως μου δει ένα γήπεδο πάλι να μην παίζουν, είναι κοροϊδία. Σε κάτι αποκοπούν αυτές οι ενέργειες. Κατανοητό. Εμείς πάντως δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε αν παίζει κάποιος παίχτης ή δεν παίζει ή δεν κάνει. Εμείς ξέρουμε ότι σε κάθε παιχνίδι οι βασικοί τους παίχτες παίζουν. Με εμάς στην Αθήνα παίξαν όλοι οι βασικοί τους παίχτες. Τώρα από εκεί και πέρα τι κάνουν στα άλλα παιχνίδια δεν μας ενδιαφέρει. Ετοιμάζεστε πάντως και αγωνιστικά και ψυχολογικά για έναν μεγάλο τελικό κυπέλου και από εκεί πέρα για τους τελικούς με το Διομήδη ή είναι ακόμα πολύ νωρίς να βλέπουμε τόσο μπροστά? Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σιγά σιγά, μην φανταστείς, γιατί σου είπα ότι όλα τα παιχνίδια τα κοιτάμε στα μάτια και θα τα παίξουμε κανονικά. Έχουμε ένα παιχνίδι τώρα με τη Δράμα, ασχέτως αν δεν έχει βαθμούς, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι είχε ατυχία αποτελέσματα και εμείς θα πάμε εκεί πέρα μόνο και μόνο για την νίκη. Από εκεί και πέρα για τον τελικό που είναι με την ΑΕΚ, νομίζω ότι αν θα το διαχειριστούν σωστά δεν θα έχει ξαναγίνει τέτοιο παιχνίδι στα ελληνικά δεδομένα. Με 5, 6, 7 χιλιάδες κόσμο, με μετάδοση. Αναλογιστούμε ότι στην Πάτρα είχε από 300 οπαδούς κάθε ομάδας και καμιά 300 εισιτήρια και είπαν ότι διαφημίστηκε το handball και έγινε ένας πάρα πολύ ωραίος τελικός. Φανταστείτε τώρα όταν μιλάμε για 5 και 6 χιλιάδες κόσμο πόσο πιο ωραία θα διαφημιστεί. Ναι. Και όταν υπάρχει αντιπαλότητα, έτσι δεν υπάρχει όπως ήταν ο τελικός πέρσι η ΑΕΚ που είχε 6-7 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο και το Άργος είχε 30 άτομα. Να υπάρχουν δύο ομάδες και να υπάρχει και η κατάλληλη ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, τότε ο τελικός στην Πάτρα το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είχε κάνει ρεκόρ τηλεθέασης στην ΕΡΤΡΙΑ για αγώνα handball στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι.
Ναι, ναι. Έχει και αυτό τη σημασία. Φέτος υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να γραφτεί ιστορία και να διαφημιστεί, όπως λέει και ο Δημήτρης, όλο το άθλημα. Ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στα παιχνίδια, και βέβαια θα τα ξαναπούμε και καλή για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα. Να είσαι καλά.